Από αύριο τα POS γίνονται υποχρεωτικά για 400.000 επιχειρήσεις και επαγγελματίες, καθώς λήγει η προθεσμία για την προμήθεια και την εγκατάσταση. Οι καταναλωτές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι σε όλες τις επιχειρήσεις, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, θα μπορούν να πληρώσουν με κάρτα. Η κίνηση αυτή ήταν αναμενόμενη. Εμείς έχουμε τοποθετήσει ήδη στο μαγαζί. Υπάρχει και το χρησιμοποιεί αρκετός κόσμος. Και αυτό τώρα, εντάξει, από τη στιγμή που έχει μπει και σε πολυκαταστήματα και σε διάφορα μαγαζιά με μεγαλύτερους τζίρους και τέτοιο, ήταν αναμενόμενο ότι θα χρησιμοποιηθεί. Εντάξει, παιδιά, το πρόβλημα είναι ότι αυτό που λένε, αυτό θα κάνουμε. Όλα τα μαγαζιά, όσοι δεν έχουν βάλει, θα αρχίσουν να βάζουν μέχρι τέλος του μηνός, για να μην έχουν τόσα σοβαρά προστήματα που λένε. Τα καταστήματα πρέπει να έχουν αναρτημένη πινακίδα με την επισήμανση. Ο καταναλωτής δικαιούται να πληρώσει με τη χρήση πιστωτικής, χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας. Όσοι δεν έχουν αυτή τη σήμανση θα πληρώσουν 1.000 ευρώ πρόστιμο, ενώ όσοι δεν συμμορφωθούν με την εγκατάσταση POS θα καλούνται να πληρώσουν πρόστιμο 1.500 ευρώ, ενώ όσοι σπεύσουν να το εξοφλήσουν εντός 30 ημερών θα καταβάλουν το 50% του προστίμου. Οι μόνοι που θα γλιτώσουν το πρόστιμο και θα έχουν τη δυνατότητα να το αποφύγουν έως και τις 27 Αυγούστου είναι όσοι έκαναν έναρξη δραστηριότητας από τις 27 Ιουνίου ως τις 27 Ιουλίου. Εντάξει, σε εμάς τώρα που είναι, η τζίρη είναι μικρή και ο όγκος αγορών είναι μικρά ποσά, εντάξει, το χρησιμοποιεί κάποιος χρόνος, δεν νομίζω να μας επηρεάσει πολύ. Σε κάποιες άλλες αγορές όμως, όπως σούπερ μάρκετ, ηλεκτρονικά είδη και αυτά, πιστεύω θα χρησιμοποιηθεί πιο πολύ. Είναι, ναι, είναι πιο κινήσιμο το πλαστικό χρήμα. Εγώ έχω βάλει εδώ περίπου και κανένα χρόνο περίπου, αναγκαστικά το βάλα και εγώ. Και βλέπω ότι ο κόσμος, λόγω δικαιολογίων με τη συνεφορία, ότι πρέπει να έχουν κάρτες και τέτοια, κινείται, ναι. Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί αναμένεται να ξεκινήσουν άμεσα ελέγχους, καθώς έχει διαπιστωθεί ότι η χρήση POS αυξάνει κατακόρυβα τα έσοδα του κράτους μέσω ΦΠΑ. Οι έμποροι από την πλευρά τους ελπίζουν ότι τουλάχιστον στην αρχή θα υπάρξει μια κατανόηση. Ωστόσο, παραμένει άγνωστο εάν όσοι έχουν μόνο την απόδειξη παραγγελίας POS από την τράπεζα αρκεί για να μην τιμωρηθούν με πρόστιμο. Ότι ο κόσμος το χρειάζεται τώρα. Και πλέον το επιδιώκει να ψωνίζει και με κάρτες, γιατί αυτό που έχουν πει για απαλλαγές φόρου και αυτά. Τι να πω, το πρόβλημα είναι ότι το μέτρο αυτό θα σφίξει κι άλλο το κλειό στα μικρά μαγαζιά. Τα μεγάλα πιστεύω δεν θα έχουν τόσο ανάγκη, αλλά τα μικρά θα έχουν ένα πρόβλημα σοβαρό.